σημαντικά. Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγουμε να πάμε στον Υπουργό, στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να τον καλημερίσουμε, να δούμε το δικό του χώρο ευθύνης πώς οργανώνεται. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Και... καλημέρα, κύριε Οικονόμου, καλημέρα, κύριε Αντωνοπούλου. Και μόλις ολοκληρώσατε, βγήκατε από μια σύσκεψη και εσείς που είχατε στο Μέγαρο Μαξίμου, κύριε Γεωργιάδη. Οπότε να ξεκινήσουμε με αυτό και να δούμε τα νεότερα, τα μέτρα που συζητιούνται και, και για την υγεία μας, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο που σας αφορά. Μπορεί να διαπιστώσει ο κάθε παρατηρητής. Η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση προπορευόμαστε στην αντιμετώπιση του ιού αυτού εναντί πολλών άλλων ευρωπαϊκών χώρων. Το ίδιο συμβαίνει και στα ζητήματα της υγείας, το ίδιο στο πεδίο της υγείας, όπου να το πούμε ότι η Ελλάδα μέχρι στιγμής πηγαίνει πάρα πολύ καλά και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι. Είμαστε πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ακόμα η κατάσταση δείχνει ελεγχόμενη. Τονίζω μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, γιατί αυτό είναι κάτι τελείως απρόβλεπτο και πέρα από τον πλήρη ανθρώπινο ενώματος. Συζητάτε αυστηρότερα μέτρα, κύριε Υπουργέ, από εδώ και πέρα. Ακριβώς για αυτό που είπατε. Ως κυβέρνηση έχουμε επιλέξει να ακούμε τους ειδικούς σε αυτό το θέμα. Και όχι να κάνει ο καθένας ό,τι νομίζει. Ναι. Όχι, με την συμβουλή των ειδικών λέμε πάντα. Εδώ πέρα ακολουθούμε τον ρυθμό και τον τόνο που δίνουν οι ειδικοί πάνω στο ζήτημα. Και αξιοποιούμε, αν θέλετε, και την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Τώρα, ως προς το οικονομικό πεδίο, όπως ξέρετε, ήδη βγήκε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου που λύνει πάρα πολλά ζητήματα, ως προς τον τρόπο της εργασίας και τα υπόλοιπα, και ως προς τα πεδία μπορεί να υπάρξουν απαγορεύσεις, και βεβαίως θα υπάρξουν και νέες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου όσο προχωράμε στην κρίση. Να ρωτήσουμε κάτι, κύριε Υπουργέ. Έχουμε από το πρωί πάρα πολλά μηνύματα για καταστήματα, για σούπερ μάρκετ ειδικά, για εμπορικά κέντρα κλπ. Εκεί δεν υπάρχουν καν αντισηπτικά στις εισόδους, δεν υπάρχει καμία προφύλαξη. Ή στις τράπεζες, για παράδειγμα. Ή στις τράπεζες, όπως λένε πολλοί. Δηλαδή να μπαίνει ο. Με συγχωρείτε, αλλά επειδή πήγα σε πάρα πολλές τράπεζες χθες για να δω. Που τα άκουγα και σε σούπερ μάρκετ, ο ίδιος πήγα και αντισηπτικά είχαν και στις τράπεζες και στα σούπερ μάρκετ. Πού πήγατε? Εγώ πήγα στο σούπερ μάρκετ χθες το απόγευμα, δεν βρήκα τίποτα. Όπου πάτε στην Ελλάδα τώρα, όλοι έχουν και ένα αντισηπτικό στην είσοδο. Δεν πήγα σε κάποιον που δεν είχε στην είσοδο. Ως προς την αγορά των αντισηπτικών. Αυτό, ως προς την αγορά και την έλλειψη που υπάρχει. Υπάρχει πράγματι μια παροδική έλλειψη, διότι ήταν πολύ μεγάλη η ζήτηση. Όμως επειδή η παραγωγή αντισηπτικών γίνεται κατά κύριο λόγο εγχωρίως, η διαβέβαιση που είχαμε χθες από τις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ είναι ότι μέσα στις επόμενες ημέρες ή και ώρες αυτή η αγορά θα μελοποιηθεί και ήδη υπάρχουν σήμερα σούπερ μάρκετ που έχουν αντισηπτικά. Και τα φαρμακεία το παράγουν μόνοι τους πια. Ναι, τα παράγουν μόνοι τους και σε πολλά φαρμακεία ήδη φαρμακοποιεί τα παράγουν έτσι, μόνοι. Έτσι. Κατά συνέπεια αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να μην δημιουργούμε εικόνα που δεν υπάρχει, ακόμα και η αγορά στην Ελλάδα έχει κρατήσει πολύ καλύτερα από άλλες χώρες. Πενθυμίζω. Χρειάζεται ότι να κλείσουν κάποιοι χώροι. Έχουν μπει δελτία. Βεβαίως. Και σε ορισμένες πολιτείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μα εμείς λέμε για να είμαστε καλύτερα, λέμε, κύριε Υπουργέ, μήπως χρειαστούν κάποια όχι μέτρα. Για να είμαστε. Ναι, βεβαίως. Να παραμείνουμε. Ίσως για να είμαστε ακόμα καλύτερα. Να μην παρουσιάζουμε μια εικόνα που μας αδικεί. Ναι, να μην χρειαστεί. Είμαστε καλύτερα και ως προς τη λειτουργία της αγοράς. Για να μην χρειαστεί να πάμε σε εικόνες Ιταλίας, σε καμία περίπτωση δεν το θέλει κανείς μας αυτό, γιατί είναι και πάρα πολλές οι επιπτώσεις σε πάρα πολλά επίπεδα. Για παράδειγμα, μαγαζιά στα οποία ήταν νυχτερινά μαγαζιά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αν πας σε ένα νυχτερινό μαγαζί που πάνε και χορεύουν, τέλος πάντων, μπορεί να είναι όλοι πολύ κοντά. Σε αυτά τα μαγαζιά τώρα τι γίνεται? Θα πρέπει να κλείσουν κάποια από αυτά? Θα ακολουθήσουμε τις συμβουλές των ειδικών. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου δίνει τη νομική εξουσιοδότηση στους συναρμόδιους υπουργούς να κλείνουν καταστήματα κατά το αριθμό που οι ειδικοί προτείνουν. Δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι ειδικοί σε αυτό το θέμα. Θα αφήσουμε τους επιστήμονες να κατευθύνουν. Όχι, αλλά μιλάμε για τα αυτονόητα. Λαϊκές ρωτάνε, για παράδειγμα, από το πρωί, τι θα γίνει με τις λαϊκές? Θα συνεχίσουν να γίνονται και να έχουμε συνωστισμό? Όσες φορές και να με ρωτήσετε για ιδιαίτερο πεδίο, θα σας δώσω την ίδια απάντηση. Λοιπόν, πάμε λίγο τότε. Είμαι δημοξιολόγος, άρα δεν μπορώ να σας δώσω απαντήσεις. Πάμε τώρα λίγο στο πεδίο της οικονομίας. Οργανώνεται, και αυτό είναι η πράξη με το περιεχομένου, για να μπορούμε να προχωρήσουμε σε πράξεις διοικητικές εφόσον αυτές κρυθούν απαραίτητες. Και μπορώ να σας πω ότι εμείς ως Υπουργείο Ανάπτυξης, κυρίως το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας, έχουμε μια πλέον 2 και 3 φορές την ημέρα συσκέψεις για να παρακολουθούμε την εξέλιξη ενός πολύ έκτακτου γεγονότος. Σας λέω ότι προετοιμαζόμαστε από τη δικιά μας πλευρά για να αντιμετωπίσουμε στο μέτρο του εφικτού τις οικονομικές επιπτώσεις. Γιατί πιστεύω όλοι καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μια τελείως πρωτόγνωρη έκτακτη κατάσταση, όχι για την Ελλάδα, για τον πλανήτη. Αν σας έλεγα ότι θα είναι σε καραντίνα όλη η Ιταλία, θα με περνάγατε τρελό. Αν σας έλεγα ότι ο πρόεδρος Μεμπολιών ανακοίνωνε τη διακοπή των πτήσεων από την Ευρώπη στις ΗΠΑ και αντίστοιχα θα με περνάγατε για τρελό. Όλα αυτά όμως συμβαίνουν.
και σε αμερικάνικη ταινία να τα βλέπαμε, θα τα θεωρούσαμε υπερβολικά. Να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται, κύριε Γεωργιάδη, με την εσχροκέρδεια ειδικότερα. Βεβαίως. Και σας δηλώνω ότι η κυβέρνησή μας, και είμαι περήφανος γι' αυτό, έχει μέχρι στιγμή ξυνοχτυπήσω πλήρως τον έλεγχο αυτού του έκτακτου γεγονότος. Σίγουρα. Απλά ας πανηγυρίσουμε στο τέλος, κύριε Γεωργιάδη. Να δούμε λίγο τι γίνεται. Μέχρι στιγμή, σωστά. Αλίμονο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα περιστατικά εσχροκέρδειας που καταγγέλνουν τηλεθεατές και ακροατές μας. Για παράδειγμα, για τα αντισηπτικά. Έχετε ξεκινήσει τους ελέγχους προκειμένου να μην χρειαζόμαστε. Οι ελέγχοι γίνονται ασταμάτητα. Όχι, δεν έχουμε ξεκινήσει. Ασταμάτητα. Η εξέλιξη των τιμών πράγματι είναι ανωδική και μάλιστα επειδή έχω το δελτίο αυτή τη στιγμή στο κινητό μου, θα μπω λίγο να σας το διαβάσω. Βεβαίως. Την εξέλιξη των τιμών απολυμαντικά λοιπόν, από τις 27 Φεβρουαρίου έχουμε τιμές, μέχρι και, και τη χθεσινή ημέρα. Πώς είναι η αύξηση είναι περίπου από το 1 ευρώ στα 3. Αυτή είναι η αύξηση που βγαίνει στα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι μικρή αύξηση, αυτή είναι πολύ μεγάλη. Τριπλάσια. Δεν είναι μικρή ποσοστιαία, αλλά όχι και αδικαιολόγητη. Γιατί ένα προϊόν αυξάνει τη τιμή του βάσει του κόστου. Προσφορά και ζήτηση. Βάσει προσφορά, δεν είναι. Έτσι. Άρα δεν μπορεί να πει ότι αυτό είναι εσχροκέρδη. Τώρα όμως, κύριε Γεωργιάδη, που είναι ένα προϊόν αυτό το οποίο είναι απαραίτητο. Αν ανεβαίνει η τιμή σε ένα προϊόν που έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Αλλά τώρα όμως που είναι απαραίτητο για την υγεία του πληθυσμού και αν συνεχίζει να καλπάζει και πολλοί συμπολίτε μα δεν μπορούν. Μπορούν να το προμηθευτούν σε καθημερινή βάση. Έχουμε πει ότι σε περίπτωση που κρίνουμε ότι χρειαστεί, θα ήμασταν εκεί για να παρέμβουμε με έκτακτα διοικητικά μέτρα. Όπως αυτά που είναι τα δελτία που κάνουν άλλες χώρες ή άλλες. Α, μπορείτε να βάλετε και πλαφόν δηλαδή. Βεβαίως θα μπορούσαμε να βάλουμε και πλαφόν. Όμως ακόμα πιστεύω ότι είμαστε εκεί. Να δοθεί με μια υπευθυνότητα κράτους, πολιτών και επιχειρήσεων. Ξέρετε πολύ καλά, όταν παίρνεις μέτρα τέτοιου τύπου σε προϊόντα που έχουν ζήτηση και σε κρίσεις, αυτό που τελικά δημιουργείς, το έχει αποδείξει ιστορία. Είναι μαύρη αγορά. Άρα μην νομίζουμε ότι με ένα μαγικό κουμπί λύνει τα προβλήματα. Όχι, δεν λέει κανείς αυτό. Εγώ, προσπαθούμε λοιπόν, προτιμώ να σας πω ότι σε αυτή την κρίση, που είναι μια πανανθρώπινη κρίση, που είναι μια παγκόσμια κρίση, που ο καθένας μας δυνητικά θα μπορούσε αύριο να ασθενήσει, ξύλο να χτυπήσω. Πρέπει να δείξουμε όλοι και την κοινωνική μας ευαισθησία και υπευθυνότητα. Καλό λοιπόν. Ναι, σε αυτό όμως είναι μια ευχή, κύριε Υπουργέ. Εμείς κοιτάμε να παίρνουμε μέτρα κανονικά, όχι ευχές. Οι ευχές δίνει η Εκκλησία. Δεν είναι ευχή αυτό. Εσείς είστε υπουργός. Δεν είναι ευχή. Ίσα-ίσα που είπαμε, τα συνεργεία ελέγχουν στον δρόμο, τις τιμές παρακολουθούμε και προηγουμένως δεχθήκατε ότι η αγορά μας λειτουργεί καλύτερα από όλα τα άλλα. Με τα καύσιμα τι γίνεται. Μπράβο, πάμε και εκεί στα ωραία. Μην είμαστε μεμψίμοι. Όχι, δεν είμαστε. Όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων, που είχα ανακοινώσει από προχθές πολύ δραστικούς ελέγχους, φαντάμε όλοι βλέπετε πλέον στα πρατήρια μεγάλη μείωση. Εγώ είδα ένα 3,98 στην Κηφισία, στον Κηφισό σήμερα το πρωί, καθώς κατέβαινα. Ένα 3,98. Ένα 3,98 είναι ήδη μεγάλη μείωση. Διότι στο ίδιο πρατήριο πηγαίνετε πριν από 10 μέρες ήταν 1,60-1,65. Άρα λοιπόν η μείωση ξεκινάει. Προσέξτε, πάλι η μείωση θα είναι προοδευτική. Πρέπει να εξαντληθούν τα αποθέματα τα προηγούμενα και να αντικατασταθούν τα καινούργια. Κύριε Γεωργιάδη. Ξεκαθαρίζω όμως, η μείωση έχει ξεκινήσει και η έλεγχη είναι καθημερινή. Μάλιστα. Να δούμε λίγο τι γίνεται και με την έλλειψη σε μάσκες που μας ρωτάνε οι ακροατές μας. Η έλλειψη σε μάσκες είναι πραγματική και είναι παγκόσμια. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα η έλλειψη μάσκες. Μάσκες δεν παράγουμε στην Ελλάδα. Παράγουμε, έχουμε ένα εργοστάσιο που παράγουμε στη Βόρεια Ελλάδα. Τι είπατε? Έχουμε ένα εργοστάσιο στη Βόρεια Ελλάδα. Καλά, δεν κάθε στην εξωτερική αγορά είναι μικρό. Ναι, μικρό. Δεν είμαστε χώρα παραγωγή. Όχι, όχι, ναι, βέβαια. Τις μάσκες κατά βάση τι άγαμε από την Κίνα. Καταλαβαίνετε τι θα πει αυτό. Η Κίνα πριν από ένα μήνα είχε κάνει έκκληση να αγοράσει μάσκες από εμάς. Λοιπόν, άρα εδώ είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Να ξέρετε όμως, πάλι για να μην δημιουργούμε πανικό, αν δείτε τις οδηγίες του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, δεν είναι να φοράμε όλοι μάσκες. Όχι, βέβαια. Είναι τόσο, είναι ναι. Κινδύνους η χρήση της μάσκας. Όχι, αλλά λείπει και από τα νοσοκομεία μας. Λένε οι γιατροί ότι έχουν λήψεις σε υλικά. Ασχολείται επισταμμένος το Υπουργείο Υγείας για να καλύψει την ανάγκη των μασκών εκεί που πραγματικά χρειάζονται. Δεν είναι μόδα η μάσκα. Είναι για αυτό. Καλά, και το έχουμε πει για να το ξαναπούμε, είναι ότι τη μάσκα τη φοράνε μόνο αυτοί που έχουν ασθενήσει. Δεν τη φοράς για να προφυλαχθείς. Είναι για τον ασθενή που πρέπει να τη φοράει για να μην μεταδώσει νόσημα σε άλλους ή για να μην πάρει από άλλους. Αλλά δεν είναι για όλους μας. Σωστό αυτό, αλλά δεν πρέπει να πούμε σε έναν πολίτη να το παγορεύσουμε να πάρει μάσκα άμα θέλει. Άμα θέλει να αγοράσει, να μην αγοράσει. Λέω ότι είναι η εποχή, είπαμε, της συμμαχίας. Δεν είναι η εποχή της αντιδικίας. Το πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να συμβεί αυτό? Συμβαίνει. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί, κύριε οικονόμου. Το ζούμε,
συμβαίνει. Γι' αυτό η Ελλάδα είναι σε καλύτερη μοίρα. Η κοινωνία βλέπει ότι η κυβέρνηση δεν είναι καθόλου αδιάφορη και καθόλου ανεύθυνη. Είναι πάνω από το πρόβλημα. Και εργαζόμενοι και επιχείρηση αντιλαμβάνονται ότι έχουμε μια εντελώς έκτακτη συνθήκη. Στην οποία ο καθένας μας και στην ατομική του συμπεριφορά και με τον τρόπο που κινείται και φέρεται, θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής όπως έχουν δοθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τους γιατρούς. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση... Δεν είναι αστείο το θέμα της μη χειραψίας, ναι. Είναι πραγματικό. Δεν είναι αστείο το να έχει απολυματικό. Είναι πραγματικό. Ας πούμε για παράδειγμα τώρα, επειδή ξαναήρθατε στο απολυματικό. Δεν αποφεύγει να μένει σε ένα κλειστό χώρο για πολλή ώρα με πολύ κόσμο. Είναι πραγματικό. Είναι πραγματικό. Όλα αυτά κρίνουν είπαμε, την ακολουθούμε... ατομική μας συμπεριφορά. Ακριβώς. Και την προσπάθεια όλων μας να μειώσουμε την εξάπλωση του κορονοϊού. Mm-hmm. Mm-hmm. Τώρα, μας γράφει μια ακροάτρια η Αμαλία ότι στην Εθνική Τράπεζα, για παράδειγμα, οι υπάλληλοι είχαν αντισηπτικό για τους ίδιους, αλλά δεν είχαν για το κοινό. Τέλος πάντων, ίσως θα πρέπει να υπάρχει και μια μεγαλύτερη εγρήγορση και από όλα τα τραπεζικά καταστήματα και από όλα τα σούπερ μάρκετ. Και να πάρουν τις ευθύνες τους και αυτοί, ρε παιδί μου. Τώρα, και η ευθύνη των διευθυντή του κάθε καταστήματος. Πάνω από κάθε τράπεζα ένας έλεγχος σε κάθε τράπεζα. Εντάξει, δεν μπορεί να έχουμε παντού ελέγχους. Έτσι. Έτσι. Τώρα όλοι καταλαβαίνουν. Θα πω ένα ακροάτρια και εκείνη θα πάρει ένα μικρό αντισηπτικό. Εγώ έχω ένα στο τσέπη μου πάντα. Ναι, ναι, σωστά. Όπως και περισσότεροι. Έτσι. Και λέτε πως βρίσκουμε κανονικά, πως αυτά δεν είναι σε έλλειψη. Ακόμα βρίσκουμε. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Γεωργιάδη, θέλω λίγο να καθησυχάσετε και τον κόσμο και για την επάρκεια των προϊόντων γενικότερα. Γιατί... Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ωραία. Πρόβλημα. Γιατί έρχονται μηνύματα, μας ρωτάνε. Εσείς που ξέρετε εκεί και μαθαίνετε, αυτή παρακολουθείτε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χθες στο Υπουργείο Ανάπτυξης είχαμε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όλες. Και έχουμε φτιάξει και ένα μηχανισμό στα κινητά μας αυτόματο, η ηγεσία του Υπουργείου και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ που μιλάμε απευθείας στο ανώτατο επίπεδο. Παρακολουθούμε πλήρως την επάρκεια στην αγορά. Μάλιστα. Υπάρχει επάρκεια τροφίμων. Άρα να μην πηγαίνει ο κόσμος στα σούπερ μάρκετ να την κάρει τα καρότσια του. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα καμία απολύτως έλλειψη σε τρόφιμα. Δεν χρειάζεται να καλλιεργούμε πανικό, σας είπα εκεί που κανένα δεν κανένα πανικό, απλά επειδή μας ρωτάνε, μας λένε τι να κάνουμε, να πάμε καλά να ψωνίσουμε, άμα θα έρθουν... Άρα θα με ρωτάτε και αυτή και εγώ πρέπει να απαντήσω. Πολύ καλά κάνετε και με ρωτάτε. Μα έβλεπα χθες το συνάδελφο τον Νίκο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή δύο πρόβλημα. Έλεγε χθες ο Νίκος ο υποφάτης που καλύπτει έτσι κι αλλιώς και αυτά τα ρεπορτάζ ότι και όλα να σταματούσαν σήμερα υπάρχει επάρκεια για δύο μήνες σε τρόφιμα. Μα σας είπα. Ναι. Δεν υπάρχει κανένας φόβος επάρκειας τροφίμων. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Ναι, ναι, όχι, σωστά το λέτε. Απλώς δίνω και ένα επιπλέον στοιχείο. Ναι. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ, καλή συνέχεια. Καλή δουλειά. Ευχαριστούμε, κύριε Γεωργιάδη. Κοιτάξτε, πρέπει να λέμε τα αυτονόητα. Κάθε μέρα. Γιατί υπάρχει